Ακολουθώντας τα ίχνη του Ιωάννη Βαρβάκη από τα φτωχικά ψαρά στην πανίσχυρη ρωσική αυτοκρατορία, συνεχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά μας η συναρπαστική ζωή του ανθρώπου που απέκτησε τίτλους και αξιώματα από την τσαρίνα Εκατερίνη τη Μεγάλη και που κέρδισε τον σεβασμό και την αγάπη των ανθρώπων της εποχής του, μένοντας ισοβίως στη μνήμη τους ως ο μεγάλος Έλληνας ευεργέτης. Αυτός ο αγράμματος Έλληνας πειρατής, που είχε γίνει ο εφιάλτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατάφερε να ενσωματωθεί πλήρως στη ρωσική κοινωνία με εφόδια του την εξαιρετική ευφυΐα του και την εργατικότητά του. Έκτισε μεθοδικά την αμύθιτη περιουσία του και συνέδεσε το όνομά του με το χαβιάρι, καθώς είναι ο άνθρωπος που το έκανε παγκόσμιο έδεσμα και μόδα. Αλλά ο Ιωάννης Βαρβάκης, εκτός από ικανότατος επιχειρηματίας και έμπορος, ήταν ένας έμφυτα μεγαλόψυχος και γενναιόδωρος άνθρωπος. Έτσι, όταν ήρθε σε επαφή με διανοούμενους και λόγιους της εποχής του, ενστερνίστηκε πλήρως τις αρχές του διαφωτισμού και του κοινωνικού αλτρουισμού και επιδόθηκε συστηματικά σε πληθώρα κοινοφελών έργων, εκκλησιαστικής, εκπαιδευτικής και μορφωτικής υποδομής, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ελλάδα. Η πατρίδα του μπορεί να βγάλει 100 ψάρια, νομίζω αυτό ήταν ένα στου 100. Ο άνθρωπος που κατάφερε, μυαλό πολύ. Ήθελε να βοηθήσει αυτή την επανάσταση με κάθε τρόπο. Γιατί ήταν και ο ίδιος επαναστάτης. Ήταν και ο ίδιος πολεμιστής. Ήταν και ο ίδιος αγωνιστής. Ο μόνος αστικός κόσμος ο οποίος διασώθη είναι αυτός ο οποίος παρέμεινε έξω από τα σύνορα. Πρέπει να είμαι για γραζδανίνα Γκρέτσια, считаю. Одним из таких великих граждан Греции. И безусловно, что он был глубокой веры человек. Наверное, то, что он до сих пор сближает два народа, об этом и говорит о его масштабности просто как личности. Στο Αστραχάν προετοιμάζεται στην ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» πάνω στο μαγικό βίο του Ιωάννη Βαρβάκη. Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας τα κανάλια του Βόλογα, όπου έζησε, με τα νερά των καναλιών άλλοτε θαμπά και άλλοτε μαγικά, ο νους μας πηγαίνει στην ψυχή της Ρωσίας. Το μέγιστο σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι, όπως τουλάχιστον το βλέπουν οι ψυχές μας ποτισμένες με την υγρή μαγεία των ανεπανάληπτων εικόνων του. Στο Αστραχάν υπήρχαν Έλλοι που είχαν καταστεί μόνιμη πηγή ελονοσίας. Οι ντόπιοι είχαν προσαρμοστεί, πολλοί όμως δεν άντεχαν και πέθαιναν, όπως η δεύτερη σύζυγος του Βαρβάκη. Ο ίδιος ο Ιβάν Αντρέγεβιτς είχε αποκτήσει άσθμα και χρόνια ελονοσία. Δύο τσάροι, ο Μεγάλος Πέτρος και ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, αλλά και η Εκατερίνη η Μεγάλη, προσπάθησαν να αποστραγγίσουν τα Έλλη. Δεν τα κατάφεραν. Βαρβάτσι для αστραχάνцев больше всего известен как человек, который закончил прорытие Астраханского канала. Канал этот задумал провести еще Петр I. Когда он побывал в Астрахани, то увидел, насколько болотистые места окружают город и насколько здесь часты эпидемии. Чтобы вот эти болотистые места осушить, он говорит, нужно прорыть канал от Волги до реки Кутума. Сейчас мы находимся у Варвацевского моста, который расположен на берегу Варвациевского канала. Но сооружение этого канала началось только в 1744 году, в царствовании Елизаветы Петровны. И оно продолжалось недолго из-за нехватки денег. Потом начинали уже строить в конце 18 века, опять неудачно. И когда сюда приехал грек Иван Андреевич Варвацей и понял нужды города, то он решил на свои средства построить этот канал.
и вложил огромное количество денег в это сооружение. И в конце концов это увенчалось успехом, и в 1817 году канал был построен. Его стали называть Варвацевским, этот канал. Вот. И до сего времени сейчас он тоже называется Варвацевским. Сравнивать, вернее, набережную канала, здесь астраханцы, сравнивать с Невским проспектом, потому что устраиваются здесь обычно по вечерам народные гуляния, особенно молодежь на этих мостах встречается, на этой набережной. Канал существует и сейчас, и вы можете посмотреть, и все мы можем любоваться этим каналом теперь. Он действительно представляет очень большой такой интерес. Вот. 6 κομψές γέφυρες ξαναχτίστηκαν για να ενώνουν τις δύο όχθες. Ο Βαρβάκης στα εγγένεια του καναλιού το ονόμασε Αστραχάνσκι κανάλ, κανάλι του Αστραχάν. Ο λαός όμως απέτησε να ονομάζεται Βαρβατσίευσκι κανάλ, το κανάλι του Βαρβάκη. Και τότε οι ντόπιοι έλεγαν, αυτό που δεν κατόρθωσαν τρεις τσάροι, το κατόρθωσε ένας μόνο άνθρωπος, και αυτός δεν ήταν Ρώσος, αλλά Έλληνας. Το 1796 η Εκατερίνη η Μεγάλη πεθαίνει και λίγο αργότερα πεθαίνει και ο έμπιστός της Γρηγόρη Ποτέμκιν. Νέος τσάρος αναλαμβάνει ο Παύλος, ο πρώτος, και ο Βαρβάκης ταξιδεύει προς την Πετρούπολη για να τον συναντήσει. Μετά το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ο Βαρβάκης θα ταξιδέψει και πάλι στην Αγία Πετρούπολη, όπου θα παρασημοφορηθεί και θα ανακηρυχτεί με κίνας της Ρωσίας. Τότε συναντάει για πρώτη φορά τον Ιωάννη Καποδίστρια, που ξεκίνησε ως απλός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και είναι πλέον πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Μετά από αυτήν τη συνάντηση, οι δύο άντρες αποκτούν ισχυρούς δεσμούς που μόνο καλό θα κάνουν στην πατρίδα μας. Είχαμε τη μεγάλη τύχη η Ελλάδα να έχει βαρβάκητες, να έχει διασπορά. Αυτοί δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Καποδίστριας. Δεν ήταν ο συνηθισμένος πολιτικός της δεκάρας, ήταν ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος και αυτός. Πήγε από την Κέρκυρα και έγινε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, διάολε. Ο Βαρβάκης γοητεύτηκε και εκτίμησε βαθιά τον Καποδίστρια και παρά τη διαφορά ηλικίας τον σεβόταν και τον εμπιστευόταν απόλυτα. Στις επιστολές που ανταλλάσσουν, ο Βαρβάκης ζητά από τον Καποδίστρια να τον διατάζει χωρίς επιφύλαξη και αυτός με ευχαρίστηση θα εκτελεί τις προσταγές. Του δίνει το ελεύθερο να χρησιμοποιεί τα χρήματα που του διαθέτει κατά την κρίση του, χωρίς να τον ρωτάει. Μάλιστα του προσθέτει ότι η επιθυμία του αυτή είναι επικυρωμένη και με τη διαθήκη του. Ο ίδιος ο Καποδίστριας θεωρούσε όπως και ο Βαρβάκης πως έπρεπε πρώτα να μορφώσουν τους Έλληνες και μετά να κάμουν Ελλάδα. Φαίνεται ότι από τότε ο Καποδίστριας είχε ήδη μοιήσει τον Βαρβάκη στην ιδέα της μόρφωσης, της αφύπνισης και της εξέγερσης του υπόδουλου ελληνισμού. Καθ' υπόδειξη του Καποδίστρια, ο Βαρβάκης στέλνει 20.000 ρούβια στην φιλόμουσο και φιλανθρωπική εταιρεία στη Βιέννη που εργάζεται κρυφά για την ελληνική υπόθεση και ήταν ο προάγγελος της φιλικής εταιρείας. Είναι πλέον φανερό πως ο Βαρβάκης γίνεται κύριος μοχλός αλλά και ισχυρός χρηματοδότης για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων κατά των Τούρκων κατακτητών. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιεί πλέον συχνά ταξίδια στην Οδυσσό στο πλαίσιο της έντονης δράσης του υπέρ του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα. Ο Βαρβάκης έρχεται σε επαφή με την ακμάζουσα ελληνική αστική τάξη. Εάν θέλουμε να αντιληφθούμε τι ήταν ο ελληνισμός πριν από την Επανάσταση, κυρίως τι ήταν η αστική τάξη
πριν από την Επανάσταση, στο πλαίσιο του ελληνικού οικουμενικού χώρου, που είχε ως πολιτιακό πρόσημο υπό συνθήκες κατοχής την κοινότητα, το κοινό, δεν έχουμε παρά να δούμε πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια. Αυτός ο ελληνισμός, διαχειρός του νεοελληνικού κράτους και με τη βοήθεια των δύο μεγαλύτερων γεγονότων που συνέβησαν στη νεότερη εποχή, δηλαδή του εθνικιστικού κινήματος και του σοσιαλιστικού κινήματος, που ουσιαστικά έγιναν στο ζωτικό χώρο του ελληνικού κόσμου, είναι αυτοί που κατέστρεψαν τον ελληνισμό. Σήμερα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε τι ήταν αυτός ο ελληνισμός, δεν έχουμε παρά να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στις θάλασσες. Δηλαδή, ο μόνος αστικός κόσμος ο οποίος διεσώθη είναι αυτός ο οποίος παρέμεινε έξω από τα σύνορα. Αυτός που στις θάλασσες μπόρεσε να δράσει χωρίς τους περιορισμούς των εθνικισμών, του σοσιαλισμού που εγκαθιδρύθηκε και κατήργησε ακριβώς το κεφάλαιο στις περιοχές δράσης του ελληνισμού και βεβαίως του ελληνικού κράτους που δεν αποδεχόταν αυτές τις δραστηριότητες και αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε τι θα ήταν σήμερα ο ελληνικός κόσμος, ας παρατηρήσουμε τι είναι ο ελληνικός εφοπλισμός. Σε ολόκληρη τη Ρωσία όμως, η παρουσία των Ελλήνων ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η λέξη Έλληνας γίνονταν συνώνυμο του εμπόρου. Στη Μόσχα δραστηριοποιείται μια πολύ ισχυρή ελληνική κοινότητα. Από τους πιο γνωστούς Έλληνες μεκίνες της Ρωσίας, οι αδελφοί Ζωσιμάδες από τα Γιάννενα, που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για την διάδοση του διαφωτισμού στην Ελλάδα. Αν και η περιουσία τους ήταν κολοσιαία, παροιμιώδης ήταν ο λιτός τους βίος. Όλα τα αδέλφια προτίμησαν να μείνουν ανήπαντρα, προκειμένου να κληροδοτήσουν τον πλούτο τους στην πατρίδα. Στη Μόσχα δρούσε επίσης άλλος ένας σπουδαίος Έλληνας έμπορος της Διασποράς, ο υπηρώτης Ζώης Καπλάνης. Πρόσφερε στην Ελλάδα όλο το κεφάλαιο που συγκέντρωσε στα 38 χρόνια στη Ρωσία για τη συντήρηση ελληνικών σχολείων και κλινικών και για ευεργεσίες. Ο ελληνικός πολιτισμός χρωστάει πολλά σε αυτούς τους Έλληνες αστούς της Ρωσίας, τους εθνικούς ευεργέτες. Αυτοί οι πλούσιοι Έλληνες αστεί κατάγονταν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Πολλοί από μικρά χωριά, όπως τα Καρδάμιλα της Χίου, ασχολούνταν και συνεχίζουν να κυριαρχούν με ιδιαίτερη επιτυχία ως πρώτη δύναμη στον κόσμο στην αυτιλία. Αυτοδημιούργητος αστός, όπως και οι περισσότεροι αστεί στην Ελλάδα. Πόσοι αστεί στην Ελλάδα έχουν περγαμηνές πριν από την αστική τους καταγωγή. Όλοι ήταν από κάποιο χωριό, προϊόντα της φυσικής επιλογής της εποχής, με μια εξαιρετική ευφυΐα, όπως και ο Βαρβάκης βέβαια, και με την ευφυΐα οπλισμένη με μια εξαιρετική ευφυΐα, κατάφεραν να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Το 1813 ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία από τους εμπόρους της Διασποράς Σκουφά, Τσακάλοφ, Ξάνθο και Αναγνωστόπουλο, με σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ενισχύθηκε και ελεγχόταν από τους Έλληνες της Ρωσίας και των παραδουνάβιων ηγεμονιών, λόγιους και αστούς, και η οργάνωσή της επηρεάστηκε από τον τρόπο οργάνωσης των ελληνικών εμπορικών κοινοτήτων της Διασποράς. Από ρωσικές πηγές μαθαίνουμε ότι ο Βαρβάκης ανήκε στην τρίτη βαθμίδα της φιλικής εταιρείας, δηλαδή στους συστημένους, που ήταν ανώτερος βαθμός. Η οικονομική εισφορά του συστημένου Ιωάννη Βαρβάκη υπήρξε απαράμιλος και μεγαλειώδης και, όπως έγραψαν, κορονής των πάντων. Όλοι τον θεωρούσαν ως το δικό τους άνθρωπο. Και γράφτηκε γι' αυτόν, με αναπτερή ακόμη και η συχνή απόλαυση του γνησίου Έλληνα, του γενναιοτάτου Βαρβάκη, όταν βλέπω τον ενάρετο τούτο συμπατριώτη μας, μια κρυφή φωνή λέει στην καρδιά μου: «Έλπιζε και θάρρη, μην αμφιβάλλεις ότι μεταξύ των φιλότιμων Ελλήνων θα βρει πολλούς μιμητές η αρετή του Ιωάννη Βαρβάκη, και αυτά είναι όσα χρησιμεύουν σαν παρηγοριά μας». Ο Βαρβάκης είναι ο μόνος μέσα στη φιλική εταιρεία ο οποίος αναφέρεται πάντα ως άρχοντας Ιωάννης Βαρβάκης, και ποτέ δεν αναφέρθηκε σε καμιά επιστολή με συνθηματικό ψευδόνυμο. Το 1815
θα πάρει την απόφαση να μετικήσει από το Αστραχάν της Κασπίας θάλασσας στο Ταγκαρόγκ της Μαύρης θάλασσας, το Ταϊγάνιον, όπως το έλεγαν οι Έλληνες, όπου ο αέρας είναι ασυγκρίτως καθαρότερος και υγιεινότερος. Έτσι τουλάχιστον έλεγε. Στην πραγματικότητα όμως, μετακόμισε στο Ταϊγάνιο για να μπορεί προσωπικά να ελέγχει και να διευθύνει τη μεταφορά όπλων, πυρομαχικών και χρημάτων στη σκλαβωμένη Ελλάδα, γιατί το Αστραχάν της Κασπίας δεν είχε πρόσβαση προς το Αιγαίο πέλαγος και την πατρίδα. Σκεφτήκαμε το ιστορικό μουσείο της πόλης, που στο παρελθόν ήταν κατοικία της ισχυρής ελληνικής οικογένειας Αλφιεράκη. Εδώ υπάρχει το μοναδικό ζωγραφικό πορτρέτο του Ιωάννη Βαρβάκη. Μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι βρέθηκαν οι αποθήκες όπου φιλούσε τα πολεμοφόδια του. Дело в том, что все-таки Астрахань была удалена от морских путей, и вот такого вот свободного связи с Грецией не было. И в это время Таганрог же, в отличие от Астрахани, был довольно-таки свободным и очень известным портом. И хоть он и не пользовался, я говорю, статусом порта Франка, свободного порта, и вообще до революции Таганрог называли греческим царством, потому что действительно греки сыграли в истории нашего города очень большую роль в его культуре, становлении, в его архитектуре. Στο Ταϊγάνιο, εκτός όλων των άλλων, ο Βαρβάκης έκτισε ένα ελληνικό σχολείο για Έλληνες, αλλά και Ρώσους μαθητές. Σε αυτό σπούδασαν οι αδελφοί Τσέχοφ, που γεννήθηκαν στο Ταϊγάνιο, και μάλιστα λέγεται ότι ο Αντών Τσέχοφ, ο περιώνυμος Ρώσος συγγραφέας, βρέθηκε πολύ κοντά στους Έλληνες και ότι οι γονείς του τον προόριζαν να μαθητεύσει στον οίκο των Σκαραμαγκάδων τις τεχνικές του εμπορίου. Βρισκόμενοι στην πόλη, επισκεφτήκαμε το σπίτι του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα. Νατάσα! Στο Ταϊγάνιο μας βρήκε μια δασκάλα μουσικής, η συμπαθεστάτη Νατάσα, που έχει ελληνικές ρίζες, και με τα ελάχιστα ελληνικά της μας πήγε αμέσως στο σπίτι του Βαρβάκη. Είναι μακριά, λέει, πρέπει να πάμε με το αυτοκίνητο. Άντε. Τόπο, αυτό. Και βλέπει θάλασσα, ε. Ωραία θάλασσα, ωραία. Θέα. 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 Ωραία θέα. Πολύ ωραία. Αργότερα στο ταξίδι μας στο Ταϊγάνιο ήρθαμε σε επαφή με έναν απόγονο του Βαρβάκη που ζει στο Ροστόφ και ταξίδεψε 180 χιλιόμετρα για να μας συναντήσει. Μελένα Комнінос Варвакіс. По-русски это звучит «Я потомок Комніноса Варвакіса». Όπως όλες οι ανθρώπινες οντότητες, έτσι και ο Βαρβάκης είχε τους δικούς του δαίμονες, δοσμένοι από τις δυνάμεις του θείου, πηγή δυστυχίας που προερχόταν από την οικογένειά του. Что у Варвакиса была дочь Мария, которая была отдана замуж за
потомка византийских императоров Комненосов. Η σχέση του Βαρβάκη με τη μάλλον δίστροπη και ακαλλιέργητη μοναχοκόρη του δεν ήταν πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά ο Βαρβάκης φρόντισε για τη μόρφωση και αποκατάσταση των 8 παιδιών της, τα οποία μετήκησαν στη Ρωσία στο Ταϊγάνιο μαζί με τη γιαγιά τους, τη μητέρα του Βαρβάκη. У них родились дети, и во знаменование заслуг Варвакиса перед российским государством сам император Александр I своим указом Сената от 23 февраля 1823 года издал был издан указ о том, что в дальнейшем фамилия Варвацы должна сочетаться вместе с фамилией Комнино. И фамилия для его потомков стала Комнинос Варвакис, а по-русски Комнино Варваци. Это был приказ, указ императора, и при этом было указано, что это является потомственным дворянским званием и присвоен гимн, герб этой фамилии. Και έτσι το όνομα Βαρβάκης από ονομασία πουλιού έγινε σπουδαίος τίτλος τιμής. Από τον πρώτο γάμο του με τη Μαρού που απεβίωσε στα ψαρά απέκτησε και ένα γιο, τον Στέφανο Ιωάννη Βαρβάκη ή Στεπάν Ιβάνοβιτς Βαρβάτσι. Υπηρέτησε ως διοικητής σταθμού λιμενικής φρουράς της Κασπίας, από όπου όμως αποστρατεύτηκε ως ασθενής εκνόσου περιέργου ψυχής. Ο Στεπάν, ο γιος του Βαρβάκη, δεν άφησε πίσω του ούτε ένα πορτρέτο. Και όπως λέει σε ένα ποίημα το Καβάφης, στην ιστορία λίγες γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα και έτσι πιο ελεύθερα σε έπλασαμε στο νου μου. Και εμείς στην ταινία που ετοιμάζουμε για τον Βαρβάκη, ο Στεπάν θα διαμορφωθεί ως χαρακτήρας, ως θα τον πλάσει ο νους μας. Ο Βαρβάκης στα 39 του χρόνια τέλεσε τον δεύτερο γάμο του στο Αστραχάν. Παντρεύτηκε την Εκατερίνα Ιβάνοβνα και μαζί της απόκτησε δύο ακόμη κόρες. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του τελεί τρίτο γάμο με την τροφό των νεαρών κορασίδων του. Ήδη από το 1789 έλαβε ισόβια προσωπική ρωσική υπηκότητα, από της οποίας τα απορρέοντα προνόμια εποφελήθηκε και ο πολυμελής οικογενειακός του περίγυρος. Здесь полностью, значит, есть вся генеалогия нашей фамилии. Единственное, что можно сказать, что все эти люди были уважаемы, и до сих пор память о них сохранилась в Таганроге, в том уважительном отношении, с которой произносится эта фамилия. Το οποίο βρίσκεται το παλιό σπίτι της Πενελόπης Δέλτα. Είναι το σπίτι της οικογένειας Δέλτα. Ο Ιωάννης Βαρβάκης συνέχισε τις προσφορές και τις χορηγίες του για τον ελληνισμό και την ελληνική παιδεία και βεβαίως συνέχιζε να στέλνει βοήθεια και πολεμοφόδια στη σκλαβωμένη ακόμα Ελλάδα. Όλη η δραστηριότητα του Βαρβάκη φανερώνεται μέσα από αναρρύθμιτες επιστολές και λογαριασμούς. Ο Βαρβάκης μνημονεύεται από τον Αδαμάντιο Κοραή σε 12 σωζόμενες επιστολές και σε πολλές υποσημειώσεις στα έργα του ως «Ο μέγιστος εγκομείων άξιος ούτος Έλλην, κύριος Βαρβάκης ο Ψαριανός». Είναι σημαντικό ότι το ιστορικό αυτό αρχείο με τις επιστολές του Κοραή προς τον Βαρβάκη βρίσκονται σε ένα μουσείο που το δημιουργήσε ένας άλλος Έλληνας της Διασποράς, ο Μπενέτης. Μεγάλη δηλαδή αστική τάξη, η οποία ουσιαστικά απελευθέρωσε την Ελλάδα. Δυνατή και θερμότατη φιλία καλλιεργήθηκε ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Κοραής, συγκινημένος από την δωρεά του Βαρβάκη στο γυμνάσιο της Χίου, του γράφει το 1819. Τόση αγαλία συνισθάνθην, τόσα δάκρυα χαράς έχησα. Βλέπω εις αυτήν ζωγραφισμένη την καλή σου ψυχή στη διάθεση προς τους συμπατριώτας μας Χίους. Πλούτον χαρίζει εις πολλούς ο Θεός, αλλά εις ολίγους δίδει και τη γνώση πώς να τον μεταχειρίζονται. Ακριβέ μου φίλε, σε βεβαιώνω χωρίς κολακίαν, την οποία δεν εγνώρισα ποτέ, ότι ο Σάκης λαμβάνω γράμμα σου. Η ημέρα εκείνη γίνεται διεμέ ημέρα γαλιάσεως,
αληθινή ημέρα εορτής και τρόπον τεινά υπερηφανεύομαι ότι έχω φίλον, το μεγαλύτερο φίλον της κοινής μας πατρίδος, ο φίλος και συμπατριώτη σου, Κοραής. Αυτά έγραφε ο Κοραής στο συμπατριώτη του Ιωάννη Βαρβάκη, κάτοικο Ταγκαρόγγ. Куда каждый дом, куда вы не пойдете, в отличие, это действительно кто-то потомок греческого рода. Скараманги, вот Алфераки, Димитриади. Здесь греки имели свой магистрат, свою церковь, автономно жили большой и общественной жизнью. Иван Андреевич, он влился вот именно в эту жизнь. Он посчитал, что отсюда он больше будет полезен и своей родине, так как Таганрог стал одним из центров вот общества Филикиетерия, которое занималось, боролось за освобождение... Филикиетерия? Да, Филикиетерия за освобождение Греции. Настолько богатым, что он позволил себе строить каналы, строить церкви, монастыри. А когда наступила пора Греции подняться на защиту своих прав и поднять восстание в Турции, Иоаннис приложил не только крупные усилия по организации этого восстания, но и внес туда большие и большие средства. Αρχίζει ο δρόμος των Ελλήνων και εδώ αρχίζει η πάνω των Βαρβάκη. Επίσης ένα σπίτι ενός μεγάλου Έλληνα επιχειρηματία, όπως και τα περισσότερα σπίτια αυτού του δρόμου δηλαδή των Ελλήνων στα Άγκαρο, είναι σπίτια αστών, πλουσίων, εμπόρων, πλειοκτητών, ναυσιπλών, επιχειρηματιών, που ας πούμε λίγο οι πολλοί έδωσαν τη λάμψη και την οικονομική ευμάρεια που είχε αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη άνθησε εξαιτίας των Ελλήνων της Διασποράς. Δηλαδή εδώ στο Τάγκαρο υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Εδώ έβλεπε τη θάλασσα που είχε λείψει. Αυτός ο πειρατής που βρέθηκε ξαφνικά σε άγνωστα μέρη νοσταλγούσε να βλέπει τη θάλασσα. Φυσικό δεν είναι. Ό,τι έκανε, το έκανε για την πατρίδα του, για τους άλλους ανθρώπους, για να καλυτερεύσει τη ζωή των άλλων ανθρώπων και δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Και ξέρετε, το περίεργο είναι ότι όσο πιο πολλά έδινε ο Βαρβάκης, όσο πιο πολύ αυγάτιζαν αυτά που είχε. Ο Θεός δηλαδή του στέλνει όλο και περισσότερα. Δίνοντας, ο Θεός του χάριζε. Σημαντικές οικογένειες Ελλήνων εμπόρων μετήκησαν στο γειτονικό Ροστόφ, ιδρύοντας εμπορικά υποκαταστήματα. Από εκεί έφευγαν καράβια με πολεμοφόδια και προμήθειες για την υπόδουλη πατρίδα, πολύ πριν ξεσπάσει η Επανάσταση. Το 1821 ξεσπάει η επανάσταση των Ελλήνων κατά των Τούρκων κατακτητών. Και έτσι η Ελλάδα άρχισε να ελευθερώνεται και τα αρχαία μάρμαρα μέσα στους άγριους καιρούς έχουν σκουριάσει. Ραπίζονται από την εγκατάλειψη και τη φωνή τους την παίρνει ο γέρας μακριά. Κανείς δεν την ακούει. Τα μάρμαρα. Ποιος θα μπορέσει ξανά να τα αναστήσει, έτσι που κοίτονται σαν μια διαμαρτυρία θλιβερή των ηγημένων. Το Μάιο του 1821
Έρχεται γράμμα στον Βαρβάκη από την Χίο. Μαθαίνει πως ο Μοριάς και οι Ρούμελοι σήκωσαν τη σημαία της Επανάστασης. Η μάχη στο Βαλτέτσι, η θυσία του Αθανάσιου Διάκου στην Αλαμάνα, η εκδίκηση του Οδυσσέα Ανδρούτσου στη Γραβιά είναι μερικά από τα γεγονότα που θα ενθουσιάσουν τον ψαριανό καπετάνιο. Τότε ο Βαρβάκης βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του και ήταν πια ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ευρώπης. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι Μωραΐτες, οι Ρουμελιώτες και οι Νησιώτες πρόκριτοι στερούνταν χρήματα για τροφή και ότι η πείνα και οι κακουχίες βασάνιζαν τους πολεμιστές, έστειλε ο ίδιος καράβια με στάρι και προμήθειες, πολεμοφόδια, όπλα και μπαρούτι, καθώς και χρήματα για την εξαγορά εχμαλώτων. Άλλοτε επώνυμα, άλλοτε ανώνυμα. Θα γίνει ένας από τους ελάχιστους Έλληνες της Ρωσίας που θα επιστρέψει στην εξεγερμένη Ελλάδα για να διαπιστώσει η διεισόμαση την κατάσταση και να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις την απελευθέρωση και την οργάνωση του πρώτου ελληνικού κράτους. Και το 1824 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στη Μεγάλη Μήτρα, την Ελλάδα. Ξεκινά από το Ταγκαρόγκ, περνάει από την Οδυσσό και φτάνει στη Βιέννη. Πίστευε ότι ο ανεφοδιασμός έπρεπε να γίνεται άμεσα και μέσα από τις χώρες με τις οποίες είχε άριστες εμπορικές σχέσεις και που ήταν ουδέτερες ως προς τον πόλεμο. Στη Βιέννη μαθαίνει τα φοβερά νέα. Οι Τούρκοι κάψανε το νησί του, τα ψαρά. Αποφασισμένος όσο ποτέ, φεύγει από τη Βιέννη και πάει στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Φορτώνει μπαρούτι και πολεμοφόδια και 200.000 ρούβλια και τα στέλνει στην Ελλάδα, στους ξεσηκωμένους Πελοποννήσιους. Φτάνει στο λιμάνι της Τεργέστης στην Ιταλία. Εδώ ο Βαρβάκης ναυλώνει 4 καράβια και τα φορτώνει με ρουχισμό, έπιπλα και αναγκαία σκεύη ζωής για τους ξεριζωμένους ψαριανούς συμπατριώτες του. Λίγο πριν σαλπάρει για την Ελλάδα, μαθαίνει ακόμα πιο δυσάρεστα νέα. Έχει αρχίσει ο αλληλοσπαραγμός, ο εμφύλιος πόλεμος, η μεγάλη κατάρα των Ελλήνων. Βρίσκει την Ελλάδα στη χειρότερη τη στιγμή, τουλάχιστον από πλευράς ηθικής, ας το πούμε, και ηθικού. Γιατί μετά τις πρώτες επιτυχίες των ελληνικών στρατευμάτων άρχισε ο εμφύλιος. Ο εμφύλιος μεταξύ Μωραϊτών καπεταναίων και προκρήτων της Ύδρας και αρματολών της Ρούμελης. Από την Τεργέστη στα μέσα Αυγούστου του 1824 πιάνει λιμάνι στη Ζάκυνθο που την κατήχαν οι Άγγλοι και που δεν τον είδαν με καλό μάτι και θα παραμείνει στο νησί για 2 μήνες. Το 24 είναι μια ειδικά κακή χρονιά γιατί είναι η χρονιά της καταστροφής της Κάσου και των Ψαρών. Τα Ψαρά είναι η πατρίδα, η ιδιαίτερη πατρίδα του Βαρβάκη. Πρόκειται για μια-δυο φοβερές αποτυχίες του ελληνικού αγώνα που οφείλονται και στον εμφύλιο τον ελληνικό, γιατί οι Δραίοι έχουν αλλού το μυαλό τους. Αντί να τρέξουν με τα καράβια να βοηθήσουν την Κάσου πρώτα και τα Ψαρά μετά, σκέφτονται τον εμφύλιο. Και αυτή είναι η αρχή της καταστροφής. Κατά τη δίμηνη παραμονή του στη Ζάκυνθο, γνωρίζεται με τον Διονύσιο Σολωμό και δημιουργείται μια ισχυρή φιλία μεταξύ τους. Του ύμνει τη μαύρη ράχη, τον άνυδρο τόπο του, τα Ψαρά. Και ο Σολωμός γράφει τους αιώνιους στίχους. Στον Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί. Γεννημένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Επιτέλους, ο πάμπλουτος Βαρβάκης, ο θρύλος των Ψαρών, αποβιβάζεται στη Μονεμβάσια, εκεί όπου έχουν καταφύγει οι ψαριανοί που επέζησαν από την μανία των Οθωμανών. Ένας παραξικάρδιο θέαμα από δεινοπαθούντες ψαριανούς παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του. Και οι κατατρεγμένοι συμπατριώτες του τον δέχτηκαν σαν σωτήρα. Ο ερχομός του βοήθησε να στυλωθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν ως το τέλος για τη λευτεριά της πατρίδας.
στην εφημερίδα των Αθηνών, σε ανταπόκριση της 24ης Οκτωβρίου από τη Μονεμβάσια, γράφονται τα παρακάτω. Προ 10 ημερών έφτασε εδώ στη Μονεμβάσια και ο φιλογενέστατος Βαρβάκης, όπου έντισε με διπλά ενδύματα όχι μόνον τους συμπατριώτες του Ψαριανούς όλους, αλλά και όσους βρήκε δυστυχισμένους Κρήτες και Κηδονείς, και τους εξοικονόμησε όλους και με τροφή για 6 μήνες. Εδώ φθάνοντας έδωσε 1000 τάλαρα στη φιλανθρωπική εταιρεία, και άλλοι λένε περισσότερα. Ζητεί να συστήσει σχολείο με αξιόλογους δασκάλους, 5, και να καλύψει αυτός όλα τα έξοδα, μισθούς κτλ. Ακούσαμε ότι παρήγγειλε και ένα κάρικον σιτάρι δια την πολιορκίαν της παλαιάς Πάτρας. Έχει σκοπούς ωφελήμους για την πατρίδα, μεγάλους. Ο Βαρβάκης νόμιζε ότι η Ελλάδα είχε κάνει το μεγάλο άλμα, ότι επειδή ξεσηκώθηκε για να ελευθερωθεί και έδειξε τόσο ηρωισμό και θάρρος σε αυτή την προσπάθεια, ότι είχε και αναδειχθεί σε μια άλλη χώρα από αυτό που ήταν. Δυστυχώς κάπου μας πρόλαβε η προνεωτερικότητά μας. Ενώ ο Βαρβάκης βρισκόταν στη Μονεμβάσια, έλαβε πρόσκληση από την προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδος για να τον τιμήσουν ως μέγα ευεργέτη του έθνους. Και πήγε στο Ναύπλιο, όπου ήταν η προσωρινή κυβέρνηση. Φτάνοντας στο Ναύπλιο, ο Βαρβάκης βρήκε τους Έλληνες μπλεγμένους σε έντονες πολιτικές διαμάχες. Ενώ η Ελλάδα δεν έχει ακόμα απαλλαγή από τον ξένο ζυγό, ταλανίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Ο Βαρβάκης βλέπει τα χάλια του εμφυλίου πολέμου. Βλέπει όλους αυτούς να τρώγονται, τον κολοκοτρώνει φυλακή, οι ρωσόφιλοι βέβαια απομονωμένοι από τους αγγλόφιλους Ιδραίους και τους αγγλόφιλους Ρουμελιώτες, με επικεφαλής τον Μαυροκορδάτο αφενός και τον Κολέτη αφετέρου. Ο Κολέτης είναι ο γαλλόφιλος της παρέας, ο Μαυροκορδάτος ο αγγλόφιλος. Ο Βαρβάκης προσπάθησε να τους συμφιλιώσει χωρίς να τα καταφέρει. Αντιθέτως, από την τότε προσωρινή κυβέρνηση και τους ξένους συμβούλους της, δηλαδή τους Άγγλους και τους Γάλλους, υπήρξε δυσαρέσκεια. Εκείνη την εποχή, ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ήταν πλέον υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και έφτιαχνε το σύνταγμα μιας νέας χώρας, της Ελβετίας. Όταν ο Βαρβάκης τον πρότεινε να αναλάβει ως πρωθυπουργός, οι σύμβουλοι και η προσωρινή κυβέρνηση τον θεώρησαν άνθρωπο των Ρώσων, άρα επικίνδυνο για τα σχέδιά τους. Αυτοί οι φουκαράδες, δηλαδή ήταν ο Βαρβάκης που ήθελε να βοηθήσει με τον τρόπο του, ή το Καποδίστριος ο καημένος που ήρθε σαν το μωρό στα γκάθια, ας πούμε. Πού να φανταστείτε τον περίμενε. Που ξέρανε τι έπρεπε να γίνει, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι στο μυαλό τους μέσα, δεν ήταν ρουμελιώτες αρματολοί, ας πούμε, να βαράνε τουφεκές από το πρωί στο βράδυ. Αυτοί πέσανε σε τοίχο απάνω. Μπαμ. Ο μόνος που τον υπερασπίστηκε ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που αργότερα οι κρατούντες υπό την σκέπη των Άγγλων τον έδιωξαν, τον φυλάκισαν, τον λάσποσαν και εν τέλει τον εξόντωσαν. Εδώ, σε αυτή την τρύπα, είχαν χώσει έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες, το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Και ο γαϊτανάκι του εθνικού διχασμού, η μεγάλη κατάρα της φυλής μας, καλά κρατούσε. Οι αστικές δυνάμεις στις οποίες εντάσσεται και ο Βαρβάκης, οι οποίες είτε από την περιοχή των κοινοτήτων, των κοινών, είτε ερχόμενοι στον επαναστατημένο ελλαδικό χώρο, προσπάθησαν να βοηθήσουν την απελευθέρωση, βρέθηκαν παγιδευμένες μπροστά στο δίλημα της εξαφάνισής τους, της καθυπόταξής τους μέσα στη χωάνη του χαρακτήρα της επανάστασης. Η επανάσταση λοιπόν, ακριβώς επειδή βασιζόταν στο όπλο,
επανάσταση ήταν, στον πόλεμο, είχε ως κυρίαρχες δυνάμεις τους κλεφταρματολούς. Και βεβαίως ως πολιτικές δυνάμεις τις δυνάμεις της Πελοποννήσου και της Τερεάς, οι οποίες κυρίως δέσποζαν στην περιοχή και έλεγχαν τους μηχανισμούς. Αυτό λοιπόν είναι που αποξένωσε ουσιαστικά την οικουμενική αστική τάξη, αυτή που προετοίμασε την ιδέα της επανάστασης και την επανάσταση την ίδια, από τα δρόμενα της επανάστασης και στη συνέχεια του ελληνικού κράτους. Αυτό το νεοελληνικό κράτος και αυτοί οι συντελεστές της επανάστασης, οι οποίοι μετά εννοείται τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, αν το νεοελληνικό κράτος είχε οικοδομηθεί γύρω από μεγάλα αστικά κέντρα ελληνικά, δεν θα είχαν ρόλο πολιτικό να παίξουν, θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν, δεν ανέχθηκαν καν έναν πολιτικό ηγέτη του διαμετρήματος του Καποδίστρια και τον εξαφάνισαν φυσικά από τη ζωή. Ακριβώς αυτοί είναι οι ίδιοι οι οποίοι για να μπορέσουν να επιπλέψουν μέσα σε αυτό το κρατήριο και να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, ήφαναν αυτή τη θεσμική σχέση και τη διατήρησαν και στη συνέχεια με το θρόνο και βεβαίως με τις μεγάλες δυνάμεις για τις οποίες άλλωστε πάλευαν και όχι για μια ανεξαρτησία και ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους. Θα πρέπει να εισέπραξε την φοβερή απογοήτευση που εισέπραξαν και πολλοί φιλέλληνες της εποχής εκείνης, που έρχονταν εδώ θεωρώντας ότι οι Έλληνες όλοι μαζί αγωνίζονται εναντίον του κοινού εχθρού για να ελευθερωθούν και να αποκτήσουν τα αγαθά αυτά της που επαγγελόταν ο διαφωτισμός, και ανταυτού βρίσκουν ένα φατρίες παλαιού τύπου, κατακερματισμένους σε ομάδες και υποφατρίες, να σκοτώνονται για το σαμάρι του γαϊδάρου ή ας πούμε των 100 γαϊδάρων, για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, αυτή φαντάζομαι θα ήταν ένα πλήγμα για το Βαρβάκι. Θα πρέπει να αισθάνθηκε ότι ήρθε σε άλλη χώρα από αυτή που ονειρευόταν και φανταζόταν. Εκδιωγμένος και απογοητευμένος, σε προχωρημένη ηλικία και με κλονισμένη την υγεία του, οδηγείται στο λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου, που ήταν υπό αγγλική κατοχή. Λίγους μήνες μετά, στις 12 Ιανουαρίου 1825, φτάνει το πλήρωμα του χρόνου και για τον μεγαλόψυχο Ιωάννη Βαρβάκη. Και η ψυχή του άρχισε το μεγάλο της ταξίδι, κοιτάζοντας τα μάτια ενός ποιητή. Πέθανε στα χέρια του Διονύσιου Σολομού. Τα ελληνικά χρονικά του Μεσολογγίου δημοσιεύουν την νεκρολογία του. Με βαθιά λύπη της ψυχής μας, μάθαμε ότι ο γέρος Βαρβάκης πέθανε στο καθαρτήριο της Ζακύνθου. Σκιά σε βάσμια που ήδη πετά στους ουρανούς. Βεβαίως ότι η πατρίς αναγνώρισε τις θυσίες σου, αναγνώρισε την αξία σου και τον πατριωτικό σου ζήλο. Σκιά μακάρια. Στη γενιά του δοξάστηκε και το όνομα αυτού να ζήσει στις μέλουσες γενιές και τις ευεργεσίες αυτού να διηγείστε σε όλο το έθνος. Надо сказать, что Иоаннис Варвакис прошел сложный, интересный, увлекательный и драматический путь от пирата Средиземного моря до истинного патриота Греции и России. Ο Βαρβάκης γεννήθηκε φτωχός. Στα νιάτα του αγωνίστηκε για λευτεριά. Πλούτησε από τον κόπο του, μα έμεινε άνθρωπος. За спиной у Варвакиса остались здесь построенные храмы, построенные больницы. Κληρονόμος του όρισε τη μάθηση και τη φιλανθρωπία. Ένα όνειρο του Βαρβάκη έγινε πραγματικότητα όταν το 1859 ανεγέρθηκε η Βαρβάκιο σχολή στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Βαρβάκιος αγορά. Я недавно узнал, даже до этой встречи с господином Кириосом Янисом, о том, что Греция помнит настолько своего благодетеля, а он деньги привез и в Греции, в Греции пожертвовал деньги большие, что решила на этом этапе создать фильм о моем уважаемом предке. Конечно же, мне это было настолько приятно,
что я, как вы чувствуете, даже волнуюсь, когда говорю об этом. Αυτός ο μεγάλος Έλληνας και ευεργέτης, παρότι η τότε πατρίδα η Ελλάδα του φέρθηκε άσπλαχνα, δεν βαριγκόμισε ποτέ και δεν ζήτησε τίποτα. Έκανε το καθήκον του ως ένας απλός υπηρέτης των αξιών της ελληνικής παιδείας, μιας παιδείας του ελληνικού αισθήματος που ο ίδιος, αν και αγράμματος, θεώρησε θεμέλιο λίθο για το μέλλον μιας οικουμενικής μεγάλης πατρίδας. Я вижу прежде всего как человек. Человек это по-разному иногда звучит, но это вот человек с большой буквы. Αυτό το ξεχωριστό άνθρωπο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ταινία. Τον Ιωάννη Βαρβάκη, έναν από τους μεγαλύτερους ήρωες της φυλής μας, ώστε να αναδειχθεί ο μεγάλος ναυσιπλός, ο προπάπους των σημερινών εφοπλιστών, που στους χερούς μας είναι πρώτη παγκόσμια δύναμη στη θάλασσα.